μέσα στους στόχους του Κοινοτικού Συμβουλίου και του Συνδέσμου Μηχιωτών, γιατί πάντα και οι δύο συνεδριάζουμε μαζί, γιατί ο σκοπός μας είναι ο ίδιος, είναι να κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα της επιστροφής στο κατεχόμενο χωριό μας, στη Μύρτου. Είχαμε βάλει στόχο από το 2012, όταν εκλεγήκαμε, να κάνουμε και εμείς στην εικόνα του Αγίου Παντελεήμονα, ώστε να μπορούμε να τη λιτανεύουμε στη γιορτή του. Η ιδέα τούτη έβαλαμε την κάτω στο τραπέζι, το συζητήσαμε μαζί με τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου και με το Σύνδεσμο Μηχιωτών. Είπαμε να πιάσουμε διάφορες προσφορές, να έβρουμε τους καλύτερους τεχνίτες, γιατί στόχος ήταν να κάνουμε ακριβώς την ίδια όπως την πρωτότυπη που αγνοείται, τη θαυματουργή, την εικόνα, ώστε κάνοντας την εικόνα, εκτός που είναι σαν τάμα προς τον Άγιο μας, να θυμίζει και κάτι τους χωριανούς από το χωριό. Όταν ήβραμε τους κατάλληλους τεχνίτες, ψάξαμε για δωρητές. Ευτυχώς στο Σύνδεσμο Μηχιωτών έχουμε την κυρία Ξάθη Κλεοβούλου. Προσφέρθηκε να αναλάβει όλα τα έξοδα της εικόνας. Εδώ επιστρέψε μου να την ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Παράλληλα, θέλω να ευχαριστήσω και τον Δεσπότη μας, γιατί ήταν με τις ευλογίες του Δεσπότη μας που ξεκίνησε το όλον έργο. Την εικόνα την σχεδίασε η κυρία Νταρίνα Κουμή, η οποία είναι μια εξαιρετική αγιογράφος. Είδαμε και δουλειά της κυρίας Νταρίνας. Εξαιρετική δουλειά. Μπορείτε να το δείτε και από τις φωτογραφίες με κάθε λεπτομέρεια που σχεδίασε τον Άγιο. Την εικόνα την έχει κατασκευάσει ο Μάριος ο Μαυρίδης. Είχαμε δει τη δουλειά του. Είναι εξαιρετική δουλειά. Ήταν πολλά δύσκολο το έργο του για να κάνει να φτάσει να είναι ακριβώς όπως ήταν η πρωτότυπη, γιατί η εικόνα που είχαμε από την πρωτότυπη δεν ήταν και τόσο καθαρή. Φωτογραφία, ναι. Φωτογραφία δεν ήταν τόσο καθαρή. Ήταν δύσκολη δουλειά, γιατί πάνω στην εικόνα υπάρχουν τα μαρτύρια του Αγίου. Όταν κοιτάξετε προσεκτικά την εικόνα, γύρω-γύρω από την εικόνα, υπάρχουν τα μαρτύρια του Αγίου και αντιλαμβάνεστε πόση λεπτομέρεια υπάρχει, ώστε να το φέρει σε τέτοιο βαθμό να είναι ακριβώς όπως ήταν η πρωτότυπη. Ο καιρός που πήρε για να κατασκευαστεί η εικόνα ήταν περίπου γύρω στους 8 μήνες. Δηλαδή, 4 μήνες χρειάστηκε ο Μάριος ο Μαυρίδης και 4 μήνες η Νταρίνα, η Κουμή, για να ολοκληρωθεί σαν εικόνα. Ο Άγιος Παντελεήμονας ήταν και θαυματουργός, αν μπορώ να σας πω και έναν επεισόδιο. Η μητέρα μου είχε μία κόρη, μία αδερφή εγώ δηλαδή, η οποία έπαθε από τον μυλιγκίτη, την αρρώστησε και δεν μιλούσε. Η μαμά μου δεν ήξερε τι να κάνει και την έβαλε το βράδυ να κοιμηθεί μέσα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Την επομένη, βέβαια έμεινε και η μητέρα μου μαζί της. Αλλά την επομένη μίλησε η αδερφή μου και της λέει της μάμας μου, ήταν οι λέξεις που είπε πρώτα. Γιατί με άφησες να κοιμηθώ εδώ, ήρθε κάποιος και μου έδωσε έναν μπάτσο. Τότε η μητέρα μου, φαντάζεστε τη συγκίνηση που είχε και την εκτίμηση και την αγάπη που έχουμε όλοι βέβαια και τον Άγιο Παντελεήμονα. Και ίσως αυτόν του το χρωστούσαμε γιατί χάσαμε την εικόνα του. Τον τότε καιρό της εισβολής. Επήγαινα συνεχόμενα στον άνθρωπο που την έκανε και έβλεπα πώς και με πόσον κόπο έγινε του αυτή η εικόνα. Ήμουν πάρα πολύ συγκινημένη. Αλλά ένιωσα ότι χρωστούσα εκτός που το χωριό μου
αυτήν την εικόνα, χρωστούσα το και στους γονείς μου, που μεγαλώσαν 16 παιδιά. Ένιωσα μεγάλη συγκίνηση όταν την είδα τελειωμένη. Τι να σας πω, ότι και όποτε την δω συγκινούμε, γιατί μου θυμίζει τα μικρά μου χρόνια. Βέβαια, ευχαριστούμε και τον Μητροπολίτη, ο οποίος μας έδωσε και οστά του Αγίου Παντελεήμονα και βάλαμε μέσα στην εικόνα, η οποία η παλιά εικόνα δεν τα είχε. Ήταν πάνω στην Αγία Τράπεζα, τα οστά του Αγίου. Οι πανήγυρες μας άρχιζε 2 εβδομάδες πριν. Οι χωριανοί φτιάχναν τις καλύφες. Έρχονταν οι σαμισάριες, αυτοί που πουλούσαν ρούχα, παπούτσια. Δεν είχε κάτι το οποίο δεν πουλούνταν το πανήγυρι. Ο κόσμος ήταν χιλιάδες κάτω από τις ελιές, από τα δέντρα, εμέναν το βράδυ. Δεν έρχονταν σήμερα για να φύγουν σήμερα. Έρχονταν για να φύγουν μετά από 3 μέρες. 4, μια εβδομάδα. Γι' αυτό ήταν μία από τις μεγαλύτερες πανήγυρες του της Κύπρου όλης. Στις 16 Ιουνίου 2017 είχαμε την μεγάλη τιμή και ευλογία να παρευρεθούμε στο μοίρωμα της εικόνας που έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στην Κοκκινοτριμηθιά. Όσοι παρευρεθήκαμε εκεί, ήταν μια καταπληκτική και συγκινητική βραδιά. Ξεκίνησε από τις 7 το απόγευμα και συνέχισε με αγρυπνία μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου, κατά την οποία αυτή η διαδικασία είχαμε την ευκαιρία να δούμε πώς γίνεται το μοίρωμα της εικόνας από τον Πανιερότατο Μητροπολίτη μας, τον οποίο πρέπει να ευχαριστήσουμε και ιδιαιτέρως, που μας στήριξε σε όλες τις προσπάθειες για να έχουμε αυτήν την εικόνα σήμερα. Στο κέντρο έχει τοποθετηθεί η σφραγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, έχει γίνει το μοίρωμα της εικόνας, η οποία γράφει από πίσω τα εξής. Η παρούσα Ιερά εικόνα του Αγίου Εντόξου και Ιαμαντικού Παντελεήμονος εφιλοτεχνήθη επί αρχηθή του Κυριμίας Χρυσοστόμου, η δαπάνη της Ευσεβεστάτης Βούλης του Θεού Ξάνθης Κλεοβού, εις μνημόσυνον αιώνιον, τον ενευσεβή την πίστη και τιμημένων γονέων αυτής Κλεοβού και Αρετής, τη ευχή και ελπίδη, και του Ευσεβεστάτου Προέδρου της Κοινότητος Μύρτου, Ανδρέα Θανασίου, όπως Κύριος ο Θεός, διαπρεσβειών του Αγίου Παντελεήμονος, της Γεραράς και περιποίησης Γεράς και Σεβασμίας Μονής της Μύθου, ευδοκίσει την επιστροφή πάντων ημών των εκτοπισμένων και προσφύγων εις τας πατρογονικάς ημών και σκίας, εν αγάπη, ειρήνη, ασφαλεία και ευημερία, την 5η Ιουνίου της χιλιοστών έτους 17. Όταν ολοκληρώθηκε η εικόνα. Αυτά βρίσκονται ως ιστορικά στοιχεία, διότι πάντοτε οι Άγιες εικόνες αποτελούν την ιστορία τη ζωντανή της κοινότητος ολόκληρης και της Εκκλησίας. Να ζείτε και η χάρις του Αγίου Παντελεήμονος να είναι πάντοτε μαζί μας και να μας συνοδεύει μέχρι την ώρα που θα θρονιαστεί στην ευλογημένη του Ιερά και Σεβασμία Μονή της Μύρτη. Είμαστε ευγνώμονες προς την κυρία Ξάνθη Κλεοβούλου και στο σύζυγό της, τον κύριο Ανδρέα, για αυτήν την εξαιρετική και μεγάλη ευλογία και την σκέψη την οποία είχαν, ευλογημένη σκέψη από το Θεό, να φέρουν στην επιφάνεια, στο προσκήνιο, ένα σύμβολο για όλη την κοινότητα, την εικόνα του Αγίου Παντελεήμονα. Η κυρία Ξάνθη
ευεργέτησε τη Μητρόπολη Κυρηνίας και ως Μητρόπολη Κυρηνίας, αλλά και εγώ προσωπικά, είμαστε ιδιαιτέρως ευγνώμονες προς την κυρία Αγγλιοβούλου, καθότι η εικόνα αυτή αποτελεί ένα ζωντανό σύμβολο, το οποίο ήταν μέσα στον κάθε ένα Μυρτιώτη, και ας μην ξεχνούμε ότι η ίδια η παρουσία και η σύσταση του χωριού της Μύρτου ήταν εξαιτίας της παρουσίας και της σύνδεσης με τον Άγιο Παντελεήμονα. Άλλωστε αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο επικρατήσει όλη την Κύπρο, σε όλα τα χωριά μας, όπου οι άνθρωποι μας συνδέονται με τον Άγιο Προστάτη του χωριού τους. Ο Άγιος Παντελεήμονας φυσικά είναι πολύ γνωστό, πως ως γιατρός και με τη χάρη του Θεού μπορούσε να μεσητεύει και για τις παθήσεις και τις ιάσεις τόσο των ασθενειών, των σωματικών, αλλά και των ψυχικών νοσημάτων. Οπότε η εικόνα αυτή, η καινούργια εικόνα, καθότι η παλιά εικόνα δεν ξέρουμε πού βρίσκεται, είναι η ζωντανή παρουσία μέσα στον κόσμο της Μύρτου και ενώνει όλους τους πιστούς και μεταξύ τους, αλλά και τους συνδέκει με τον τόπο τους. Διότι οι Μυρτιώτες, όπως τους ζω και εγώ προσωπικά, είναι μια εξαίρετη κοινότητα μαζί με όλες τις άλλες εξαίρετες κοινότητες της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας Κυρηνίας, που αγωνίζονται, ζουν, ξυπνούν, κοιμούνται, εργάζονται και το όνειρό τους είναι η επιστροφή στον τόπο τους. Και εγώ πολλές φορές στην προσευχή μου μέσα αναφέρομαι προς τον Άγιο Παντελεήμονα και του λέω: «Άγιε μου Παντελεήμονα, εσύ διοικάς τον τόπο σου, εσύ ξέρεις καλύτερα, εσύ θα μας καθοδηγήσεις σε ό,τι είναι καλύτερο. Και εμείς φτάνει να είμαστε κοντά σου και να τηρούμε τον λόγο του Ευαγγελίου, τον λόγο της αγάπης και να είμαστε έτοιμοι να δούμε πότε θα είναι αυτή η ευλογημένη ώρα της επιστροφής πίσω στους τόπους μας». 27 του Ιούλη που έχουμε κάνει τη γιορτή του Αγίου στο Μητροπολιτικό Ναό στην Κοκκινοτριμιθιά, για πρώτη φορά έχουμε λιτανεύσει την εικόνα του Αγίου. Και αυτό ήταν μεγάλη ευλογία για όσους παρευρέθηκαν στην Εκκλησία στις 26, που είναι ο Εσπερινός του Αγίου. Όλοι οι πιστοί όσοι βρεθήκαμε εκεί, ήμασταν συγκινημένοι. Νιώσαμε πραγματικά ότι έχουμε κάτι δικό μας από το χωριό, ελπίζοντας ότι θα έρθει κάποια στιγμή και η ώρα που θα βρεθούμε στο χωριό και θα έχουμε την εικόνα στην εκκλησία μας. Είμαστε ευχαριστημένοι στο ότι έχουμε κάνει το τάμα προς τον Άγιο μας, πάνω απ' όλα, για να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε στο χωριό μας. Όταν έρθει η ώρα, θα την πάρουμε στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα και θα τη βάλουμε στο εικονοστάσιο όπως ήταν η παλιά. Έχουμε πάντοτε ελπίδα ότι μίαν ημέρα θα ξαναγυρίσουμε στο χωριό μας. Είμαστε ευχαριστημένοι και μπορώ να πω ιδιαίτερα ευλογημένοι από τον Θεό, που έτυχε να έχουμε τόσο καλούς συνεργάτες από τις διάφορες κοινότητες, όπως τον κοινοτάρχη της Μύρτου, τους δωρεοδότες της Αγίας Εικόνας του Αγίου Παντελεήμονα, αλλά και όλους τους άλλους που εργάστηκαν για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Νιώθω ιδιαίτερα ευλογημένος και ευεργετημένος από τον Θεό, διότι είναι κάτι που έγινε για πρώτη φορά μετά από τον εκτοπισμό και την προσφυγιά του 1974,
και διατρανώνει τη θέληση των ανθρώπων να θέλουν να παραμένουν μαζί και να προχωρούν πάντοτε ενωμένοι ως σύνολο, ως κοινότητα και ως σώμα Χριστού.